Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Μένουμε σπίτι και αυτό το απόγευμα και με δύο βασικές θεματικές σήμερα στην εκπομπή. Η μία ψυχολογική και η άλλη οικονομική. Στο πρώτο μέρος, λοιπόν, θα δούμε τις ψυχολογικές επιπτώσεις, το ψυχολογικό αντίκτυπο του εγκλισμού, τόσο τώρα όσο και στη μετά-κορονοϊό εποχή. Και στο δεύτερο μέρος θα δούμε πώς ο κορονοϊός συνδέεται με τις τιμές των καυσίμων. Στο τρίτο μέρος της εκπομπής, ο Άλεξ Παναγή, γιατί μαζί μπορούμε καλύτερα. Κάνουμε αρχή με την Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, ψυχολόγο εξελεκτικής κατεύθυνσης. Κυρία Θεοδοσίου, καλό απόγευμα. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Και πολλά. Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε διάφορα πράγματα σήμερα το απόγευμα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτή τη διαδικασία του εγκλισμού, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ερώτηση που αφορά τον τίτλο σας. Παρακαλώ. Ναι, γιατί το συζητούσαν τα παιδιά και δεν ήξερα να απαντήσω. Το εξελεκτικής κατεύθυνσης, τι ακριβώς σημαίνει? Εξελεκτικής κατεύθυνσης είναι ο ψυχολόγος που ασχολείται με όλα τα εξελεκτικά στάδια της ανάπτυξης. Δηλαδή από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι και την ώρα που πεθαίνουμε, περνάμε από διάφορα στάδια. Οπότε είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με αυτά τα στάδια, μελετώντας την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ανθρώπου στο κάθε στάδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, μια που μιλάμε λοιπόν για την εξέλιξη, θέλω να δούμε και να ξεκινήσουμε πώς από ψυχολογικής απόψεως να δούμε λίγο το τοπίο, όπως διαγράφεται μάλλον, στη μετά-κορονοϊό εποχή. Είμαστε λίγο μπροστά, βέβαια. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στη μετά-κορονοϊό εποχή. Εννοούμε στην ουσία στο μετά τον εγκλισμό εποχή, καθώς ήδη αρχίζουν και γίνονται οι συζητήσεις για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, για μια σταδιακή χαλάρωση. Είμαστε έτοιμοι για να το αντιμετωπίσουμε ψυχολογικά? Λοιπόν, να πούμε ότι πολλοί τίτλοι που έτσι ακούμε τελευταία, το «Επιστροφή στην κανονικότητα», θα ήθελα να το διορθώσω, γιατί πιστεύω ότι η κανονικότητα θα επέρθει τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε, καθότι θα περάσουμε σε αυτό το μεταστάδιο που είπατε πολύ σωστά, του να φτάσουμε, δηλαδή είναι ένα μεσοστάδιο μεταξύ της καραντίνας και του εγκλισμού και της μετά του εγκλισμού κατάστασης, όπου θα υπάρχουν, φαντάζομαι, κάποια μέτρα προστασίας, μέχρι ότου δούμε πώς θα πάει η κατάσταση αυτή. Και σίγουρα και σε αυτό το στάδιο θα χρειαστούμε όλοι να έχουμε μια έτσι πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση, γιατί είναι και σε αυτά πράγματα. Να πούμε ότι έρευνες πάνω στο πεδίο αυτό, τουλάχιστον στον τομέα της ψυχολογίας, είναι πολύ πρόσφατες κάποιες και όλες έρχονται από την Κίνα, που έχει περάσει σε ένα μεταστάδιο αυτής της κατάστασης. Και αναφέρουν οι πολύ πρόσφατες έρευνες, μόλις το Φεβράρι, τον τέλη του Φλεβάρι, έχουν ανακοινωθεί πρώτα αποτελέσματα και αρχές του Μάρτη κάποια δεύτερα, γύρω από το ποιος είναι ο ψυχολογικός αντίκτυπος, αν θέλετε, όλης αυτής της κατάστασης που βιώνουμε και εν μέσω καραντίνας και μετά την καραντίνα που πέρασε η Κίνα, είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς, γιατί έχει βιώσει αυτό που περνάμε εμείς τώρα λίγο πιο πριν. Και αυτό λένε ότι έχουμε έτσι μία αύξηση των φοβιών, της κρίσης πανικού, της κατάθλιψης, αλλά και του μετατραυματικού στρες, που είναι ένα σύνδρομο που συμβαίνει στους ανθρώπους μετά από ένα πολύ τραυματικό γεγονός, όπου επαναβιώνουν ξανά και ξανά συμβάντα που έχουν περάσει στο παρελθόν, με ένα τρόμο, αν το πούμε έτσι, με μια κατάσταση που τους τρομάζει και τους πανικοβάλλει. Αυτά λοιπόν είναι τα συμπτώματα, αν θέλεις, της περίοδου της μετά του εγκλισμού εποχής. Και αυτό που αναφέρουν οι μελέτες είναι ότι οι άνθρωποι σε αυτή τη φάση, όπως και στην προηγούμενη φάση, χρειάζονται πάρα πολύ έντονα την ψυχολογική υποστήριξη, και αυτό θα μπορούσε να γίνει με ένα πολύ ειδικό κλιμάκιο που μπορεί να σχηματιστεί από το κράτος με ειδικούς ψυχολόγους και ψυχίατρους που να έχουν εμπειρία ή που να συμβουλευτούν άλλους που έχουν εμπειρία από καραντίνο καταστάσεις, να το πούμε έτσι, ναι,
ούτως ώστε να παράσχουν ιδιαίτερα στα άτομα που δεν είναι και τόσο ανθεκτικά σε όλες αυτές τις καταστάσεις ή έχουν προδιάθεση για άγχος και φοβίες ή είναι άτομα που κρίζουν περαιτέρω υποστήριξης γιατί είχαν τέτοιες ενδείξεις και πριν αυτή την κατάσταση, παιδιά αλλά και άτομα που έχουν περάσει την ασθένεια αυτή, που έχουν νοσήσει δηλαδή και τους συγγενείς τους, να παράσχουν έτσι εντατική ψυχολογική υποστήριξη, γιατί είναι πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος ψυχολογικά, όπως και η προγενέστερη της. Βεβαίως, κυρία Θεοδοσίου, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως σε αυτήν την έρευνα που είπατε, οι τελευταίες έρευνες του Φεβρουαρίου, είπατε, από την Κίνα. Η έρευνα, βεβαίως, προηγήθηκε μετά την χαλάρωση των μέτρων στην Κίνα και ειδικά στην Ιουχάν, εκεί στην επαρχία Χουμπέι, που όταν τα μέτρα περιορισμού ήρθησαν, είδαμε μια κατάσταση η οποία ήταν ότι όλοι συνέρευσαν σε εκδρομικούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν παρατηρήσαμε, δηλαδή, μια κοινωνική απόσταση, έναν φόβο να πλησιάσει κάποιος τον άλλον, το οποίο δεν ξέρω βέβαια πώς μπορεί να ερμηνευτεί, αλλά έδειξαν εικόνες που ίσως αυτό που δείχνανε οι έρευνες να έρχεται λίγο σε σύγκρουση. Ναι, σίγουρα οι έρευνες γίνονται σε ένα μεμονωμένο έτσι, δείγμα και υπάρχουν και πολλές, έτσι, πολλά θέματα με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα σίγουρα των ερευνών αυτών, ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Όλα είναι πάρα πολύ νωρίς. Ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση και τόσο σε ιατρικό όσο και σε ψυχολογικό αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη επιστήμη για να μπορέσει να βγάλει έτσι σωστά συμπεράσματα, αξιόπιστα και έγκυρα θέλει χρόνο. Για όλα θέλουμε χρόνο. Δεν μπορούμε όλα να τα κάνουμε τόσο γρήγορα. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και αυτό το δείγμα ερευνών έχει βγει τόσο νωρίς. Εγώ εξεπλάγιν όταν είδα τόσες πολλές έρευνες, τουλάχιστον από εκείνη την περιοχή της Κίνας, για αυτό το θέμα. Εξεπλάγιν ευχάριστα εννοώ, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποιοι συνάδελφοι εκεί κάνουν εντατική δουλειά, γιατί για να γίνει μια έρευνα χρειάζεται πάρα πολύ σκόπος και μόχθος. Δεν γίνεται έτσι εύκολα. Και σίγουρα και ήδη το λένε στα σχόλιά τους γύρω από την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των ερευνών τους ότι χρειάζεται περαιτέρω χρόνος και χρειάζεται περαιτέρω ενδοσκόπηση όλης αυτής της κατάστασης για να μπορέσουμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά αυτά τα βγάζουμε και περισσότερο από άλλες πανδημίες που έχουν μελετηθεί παλαιότερα, που έχουν συμβεί σε άλλες περιοχές, γιατί σε εκείνες τις περιοχές γενικότερα θεωρώ ότι, από ό,τι έχω διαβάσει δηλαδή, υπήρχαν και άλλες πανδημίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που έχει γίνει. Οπότε μελετάνε οι έρευνες αυτές και με βάση τα συμπεράσματα που έχουν διεξαχθεί από άλλες παρεφερείς καταστάσεις με αυτήν που ζούμε, χωρίς να λέμε ότι είναι ίδιες και χωρίς να λέμε ότι ό,τι συνέβη και τότε θα συμβεί και τώρα. Βεβαίως, νομίζω ότι όπως σε ιατρικό επίπεδο, που αρκετοί επιστήμονες έχουν πει ότι ο ιός έχει συμπεριφερθεί διαφορετικά, ας πούμε, στην Κίνα, διαφορετικά στην Ευρώπη, διαφορετικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι παίζει ρόλο ίσως και η γενετική προδιάθεση και όλα αυτά, ψυχολογικά, και θέλω να σας δώσω να καταλάβετε πού θέλω να το πάω. Λοιπόν, π.χ. στην Κίνα, η Κίνα είναι γνωρίζουμε όλοι ένα ιδιαίτερο σύστημα διακυβέρνησης, ένα ιδιαίτερο σύστημα κοινωνίας, που παράδειγμα αυτά τα πρωτοφανή μέτρα, τα περιοριστικά τα οποία εφαρμόστηκαν μια και έξω, χωρίς καμία αντίδραση, χωρίς καμία αντίσταση. Είναι γνωστό άλλωστε το καθεστώς της Κίνας. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό σύστημα και οργάνωσης της κοινωνίας και της εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα διακυβέρνησής τους. Η Σουηδία είναι μια χώρα που δεν εφάρμοσε αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Εφάρμοσε μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, τα οποία άφησαν ανοιχτά τα μπαρ, τα ρεστοράντ, τα καφέ κλπ. Αλλά ο κόσμος από μόνος του υιοθέτησε τα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης, συνέχισε τη ζωή του, ήταν συνηθισμένοι στο να δουλεύουν από το σπίτι. Άρα δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, η σουηδική κυβέρνηση να έρθει και να επιβάλλει μια σειρά μέτρων περιορισμού, σαν αυτά, παράδειγμα, της Κίνας. Και ερχόμαστε
Από τα δύο άκρα ερχόμαστε στην Κύπρο, που ήρθαν και εφαρμόστηκαν αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι πρωτόγνωρα για τη δική μας κοινωνία. Ο υποχρεωτικός εγκλεισμός, κλείσιμο εκκλησιών, περάσαμε το Πάσχα ο καθένας στο σπίτι του. Αυτό λοιπόν το υποχρεωτικό, δηλαδή το ότι σε υποχρεώνω να μείνεις στο σπίτι, τι ψυχολογικό αντίκτυπο έχει? Αυτός λοιπόν ο υποχρεωτικός εγκλεισμός θεωρώ ότι θα μας στοιχήσει εμάς λίγο περισσότερο με βάση την ιδιοσυγκρασία που έχουμε και με βάση το γεγονός ότι δεν είχαμε προγενέστερα τέτοιο συμβάν. Τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ και έχω ρωτήσει και παππούδες μου και γιαγιάδες μου γενικότερα και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και τους έλεγα όταν υπήρχε πόλεμος υπήρχαν τέτοια πράγματα, είχα απορία να ρωτήσω, είχαν ξανασυμβεί αυτά, τα έχετε βιώσει κι εσείς, πώς ήταν? Και μου έλεγαν ότι ακόμη και σε καθεστώτα πολέμου που έζησαν αυτοί που ρώτησα δεν υπήρχαν αντίστοιχα μέτρα με αυτά που βιώνουμε τώρα, τουλάχιστον έτσι μου είπαν αυτοί που ρώτησα. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτός ο υποχρεωτικός εγκλεισμός, τον οποίο εγώ το συσχετίζω με την ιδρυματοποίηση που μελετάμε στην κοινωνική ψυχολογία και το ονομάζω εγκλεισμοποίηση, αναγκαστικά δηλαδή μένουμε στο σπίτι, μας αναγκάζουν φυσικά για την προστασία μας, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Πιστεύω ότι αυτό θα επιφέρει ψυχολογικά ένα πλήγμα, όπως το αίσθημα ελέγχου για την καθημερινότητά μας, δυσπιστία και καχυποψία στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, ενδεχομένως αποξένωση και ψυχολογική αποστασιοποίηση, απομόνωση, αλλά και μονές γύρω από την καθαριότητα και ειδικές φοβίες. Αυτά δηλαδή τα παρατηρούμε συνήθως σε πλαίσια ιδρυματοποίησης. Και γενικά επειδή εμένα μου αρέσει να παρατηρώ τον κόσμο σαν επιστήμονας, κοινωνικός επιστήμονας που είμαι, έχω ξεκινήσει να παρατηρώ λοιπόν ότι στις πολύ λίγες τουλάχιστον εξορμήσεις που έχω είτε για το σούπερ μάρκετ είτε για τον περίπατο που κάνω στο κατοικίδιό μου, ότι οι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει να κοιτάζονται, να βλέπουν, φοράς μάσκα, φοράς γάντια, είσαι αρκετά κοντά του όταν είσαι στο σούπερ μάρκετ. Αν δεν φοράς, σε κοιτάνε περίεργα. Ή γενικότερα κάποιον ο οποίος, ακόμα και όταν είναι στο ταμείο, όταν κάνει κάτι που τους ενοχλεί, κάνουν παρατήρηση, είναι ευερέθιστοι. Ψάχνουν γενικότερα, ίσως να ψάχνονται περισσότερο για καυγά. Πιο θυμώδεις, πιο αναστατωμένοι. Όλα αυτά είναι σημάδια όλης αυτής της εγκλεισμοποίησης. Και επειδή ακριβώς όλα αυτά τα μέτρα θα τα έχουμε φαντάζομαι και για καιρό μέχρι να πέσει εντελώς η τάξη και να έχουμε μια κανονική επιστροφή στην κανονικότητα όπως την ξέραμε προτού έρθει ο κορονοϊός, θεωρώ ότι αυτά είναι κάποια πλήγματα τα οποία θα μας στοιχήσουν ψυχολογικά και τα λέμε όχι για να κάνουμε τις κασάνδρες και να πούμε στον κόσμο ξέρετε προφητεύουμε ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολα ή θα συνεχίσει η δυσκολία, αλλά για να τα ακούσουμε και εμείς οι ίδιοι πρωτίστως και να θεωρήσουμε ότι είναι φυσιολογικό να τα έχουμε αυτά, γιατί είναι ένας φυσιολογικός αντίκτυπος όλης αυτής της εγκλεισμοποίησης που αναγκαστικά είχαμε για να προστατεύσουμε την υγεία μας και είναι ένας φυσιολογικός αντίκτυπός μας, δηλαδή αντιδράμε με ένα τέτοιο τρόπο ακριβώς γιατί είναι ένα πρωτόγνωρο αυτό. Ναι. Και να το περιμένουμε όπως περιμένουμε και το να είμαστε φοβισμένοι και είναι φυσιολογικό να είμαστε φοβισμένοι, όπως περιμένουμε και το να είμαστε θλιμμένοι γιατί κανένα δεν του αρέσει να είναι κλεισμένο στο σπίτι και να μην πάρει αγκαλιά τη μαμά του και τον μπαμπά του, τον παππού του και τη γιαγιά του και να μην συφάνε μαζί τις μέρες αυτές που πέρασαν. Δεν είναι ευχάριστα αυτά τα γεγονότα. Οπότε δεν περιμένουμε οι άνθρωποι να είναι μέσα στην τρελή χαρά. Περιμένουμε οι άνθρωποι να είναι θλιμμένοι, περιμένουμε οι άνθρωποι να είναι φοβισμένοι. Και είναι φυσιολογικό να είναι έτσι. Απλά αν είναι υπερβολικό αυτό και αν είναι πολύ έτσι δυσλειτουργικό για τους ίδιους, είναι καλό να αναζητήσουν βοήθεια προληπτικά προτού πάθουν κατάθλιψη, φοβίες και όλα αυτά τα οποία λέμε
Όχι για να τα περιμένουν, για να καθίσουν στον καναπέ τους και να πούν «Α, τώρα θα έρθει η κατάθλιψη, τώρα θα έρθει η φοβία», αλλά για να προστατευτούν και να ξέρουν ότι είναι αντίκτυπος όλης αυτής της κατάστασης που έχει παρέλθει ή που περιμένουμε να παρέλθει. Ναι, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως και δεν σας διάκοψα για να μην χάσετε και τον ρυθμό της σκέψης και την ανάπτυξη της απάντησης, είναι ότι πραγματικά και εγώ τη Μεγάλη Τρίτη που πήγα στο σούπερ μάρκετ διαπίστωσα μία έως επιθετική, θα την έλεγα, συμπεριφορά από κάποια κυρία, η οποία ενώ ήταν έβαζε τις τελευταίες σακούλες τέλος πάντων στο καρότσι της, ξεκίνησα να βάζω εγώ τα δικά μου τα ψώνια στον ημάντα. Ξέρουμε όλοι πώς είναι η απόσταση από τη μια άκρη ως την άλλη. Και στην ουσία, με επιθετικό τρόπο, μου είπε να περιμένω να τελειώσει και μετά να ξεκινήσω να πλησιάζω ή να βάζω τα πράγματά μου κλπ. Και επίσης, ένα δεύτερο που έχω παρατηρήσει στην καθημερινότητά μου, ακόμα και πώς το λένε, εδώ στο ΡΙΚ, στους διαδρόμους, όταν κυκλοφορούμε, όταν αυτές τις ελάχιστες μετακινήσεις που κάνουμε, ας πούμε από το γραφείο να έρθω στο στούντιο, αν τύχει να συναντηθούμε στους διαδρόμους, ασυναίσθητα αρχίζει ο ένας πηγαίνει πίσω-πίσω προς τον τοίχο. Αρχίζουμε και βλέπουμε δηλαδή αυτά τα οποία αναφέρατε τώρα, τα οποία τα κάνουμε και ασυναίσθητα καμιά φορά, αλλά φτάνουν και σε κάποια όρια τα οποία ενδεχομένως όταν φτάνουν αυτό το επιθετικό, το άσχημο, το άγριο, μπορεί αυτό να έχει ως αντίδραση κάτι παρόμοια συμπεριφορά. Ο άνθρωπος έχει πρωτόγωνα ένστικτα μέσα του. Και όταν ζει σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, βγαίνουν αυτά τα ένστικτα. Mm-hmm. Και χρειάζεται λοιπόν η εκλογήκευση, χρειάζεται αυτός ο εκπολιτισμός που έχουμε υποστεί για να γίνουμε πιο πνευματικοί και πιο ανεψυγμένοι άνθρωποι, για να μας ηρεμήσει και να μας βάλει λίγο τα γυαλιά για να δούμε τα πράγματα όπως είναι πραγματικά και να προστατευτούμε. Άρα γνωρίζουμε τώρα πτυχές του εαυτού μας που ενδεχομένως να μην τις είχαμε ποτέ ξαναδεί. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας καλύτερα, γιατί βλέπουμε ότι όταν από τον άνθρωπο πάρει τα βασικά του είδη, που είναι η ασφάλειά του, που είναι το φαγητό του, που είναι η κοινωνικότητά του, που είναι η ελευθερία του, για τον οποίο έχουν γίνει πολλά πράγματα για αυτή τη λέξη, πολλοί αγώνες, αντιδράει με θυμό, αντιδρά εστιχτωδώς. Και ο καθένας αντιδρά ανάλογα με τον χαρακτήρα του, με την ιδιοσυγκρασία του και με όλα αυτά που είπα πριν. Αυτό που είπατε, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά να συμπληρώσω κάτι. Επειδή είπατε ότι όταν είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις, τα ένστικτα βγαίνουν προς τα έξω, είναι αυτή όλη η διαδικασία έχει την ίδια επίπτωση και στους ενήλικες και στα παιδιά. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι γραμμένο στο DNA μας να αντιδρούμε με αυτόν τον τρόπο. Έχει τις ίδιες επιπτώσεις. Πιστεύω ότι τα παιδιά θα τα πλήξει λίγο περισσότερο, ακριβώς γιατί δεν έχουν τόση ψυχική ανθεκτικότητα όσοι έχουν οι ενήλικες, όσοι την έχουν αναπτύξει. Γιατί η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένας δείχτης που μας βοηθάει να επέρθουμε τέτοιων καταστάσεων. Είναι ως ένα σημείο ιδιοσυγκρασιακός, γιατί σχετίζεται με την προσαρμοστικότητα και το πόσο καλά προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία μας, άρα και με τον DNA μας, αλλά και με το περιβάλλον μας, με τα βιώματά μας και με όλα όσα έχουν καλλιεργηθεί από την οικογένειά μας. Άρα τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία και το στάδιο που βρίσκονται, έχουν λιγότερες αντοχές σε κρίσιμα τραυματογενή γεγονότα ζωής, όπως είναι αυτό. Άρα περιμένω από τα παιδιά περισσότερο να είναι ευάλωτα σε τέτοιες καταστάσεις. Γι' αυτό και πάρα πολλά παιδιά μπορεί τώρα μέσα στην κατάσταση αυτή να έχουν παλιδρομήσεις σε προγενέστερα στάδια, να κλαίνε χωρίς λόγο, να γκρινιάζουν, να είναι θυμωμένα, να μην μπορούν να υπακούνε όσο υπακούγανε πιο πριν, να μην μπορούν να συγκεντρωθούν ακόμη και στα διαδικτυακά τους μαθήματα όσα κάνουν. Γενικότερα να είναι πολύ αναστατωμένα. Και αυτό έχει να κάνει με όλη αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Μάλιστα. Κυρία Θεοδοσίου, θέλω να δούμε και λίγο ίσως και την άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει και η άλλη όψη πάντα του νομίσματος. Και με αυτή την ερώτηση που θα σας κάνω να κλείσουμε και την σημερινή μας συνομιλία.
Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία, αυτός ο εγκλισμός ο υποχρεωτικός, έφερε στην επιφάνεια και κάποια θετικά πράγματα τα οποία είχαμε ξεχάσει. Δηλαδή το να είμαστε ξανά όλοι γύρω από ένα τραπέζι και να τρώμε όλοι μαζί. Το να είναι οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους και να παίζουν, να κάνουν δημιουργική, να βρίσκουν χρόνο δημιουργικό και να είναι μαζί. Πολλοί έχουμε δει, όσοι κάνουν τη σωματική άσκηση στις γειτονιές τους, ότι οι οικογένειες ή με τα παιδιά τους ή βλέπουμε παιδιά να είναι με το ποδήλατο και να παίζουν έξω, μόνα τους έστω, από απόσταση με άλλα παιδιά, έχουν βγει και κάποια θετικά πράγματα. Και επειδή όλα αυτά που έχουμε πει ότι αναγκαστικά ο εγκλεισμός έχει έναν αντίκτυπο, θα ήθελα να μου πείτε και σε συνδυασμό με αυτό που σας είπα προηγουμένως, με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος ψυχολογικά να αυτοπροστατευτεί, αν είναι δόκιμος ο όρος. Ναι, δόκιμος είναι. Ναι. Η κατάσταση του εγκλεισμού δεν είναι θετικός παράγοντας και δεν προσπαθούμε να ωρεοποιήσουμε κάτι που δεν είναι καλό, κάτι που δεν είναι μια καλή συνθήκη. Ωστόσο, είναι ίδιον του ανθρώπου, γιατί αυτό που θεωρείται, ο άνθρωπος έχει επιβιώσει έναντι των άλλων ζωικών, των άλλων ζώων του ζωικού βασιλείου, ακριβώς γιατί έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται πιο καλά. Είχε αυτή την ικανότητα να προσαρμόζεται πιο καλά στις συνθήκες. Άρα έχουμε στον DNA μας αυτή την ιδιότητα, να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Και αυτό λοιπόν είναι ένας δείχτης ευεξίας που μας συγκρατεί και μας κάνει να αντέχουμε σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον δείχτη ευεξίας για να βρούμε κάτι θετικό μέσα σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα. Να θετικοποιήσουμε δηλαδή τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει όλο αυτό στη ζωή μας. Και αυτό τι είναι? Να απολαύσουμε όσο μπορούμε τον χρόνο που έχουμε μεταξύ μας. Να γνωρίσουμε ένας τον άλλον. Να παίξουμε, να θυμηθούμε ότι είμαστε όλοι, ότι μέσα μας όλοι έχουμε ένα μικρό παιδί κλεισμένο, το οποίο το έχουμε γεμίσει με πρέπει. Το έχουμε ενηλικιώσει για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Να δούμε όμορφα πράγματα, να δούμε τις ταινίες που μας αρέσουν. Να θυμηθούμε τι κάναμε όταν εμείς, ας πούμε, έχουμε κάνει μια συλλογή από ταινίες που μας άρεσαν όταν ήμασταν μικροί, τουλάχιστον εμείς που μεγαλώσαμε, και τις δείχνουμε στα παιδιά μας και συζητάμε μαζί γιατί μας άρεσαν τότε αυτές οι ταινίες και τους ρωτάμε και αυτούς τι ταινίες θέλουν να δούμε και κάνουμε σύγκριση και ψηφίζουμε ποια είναι η καλύτερη ταινία και γιατί. Βρίσκουμε πράγματα να κάνουμε. Διαβάζουμε βιβλία. Πηγαίνουμε στη φύση όσο μπορούμε, 2-2 τουλάχιστον με το κατοικίδιό μας, και προσπαθούμε να μελετήσουμε αυτά, έστω σε αυτό το σύντομο περίπατο που κάνουμε, πράγματα που βλέπουμε στη φύση. Προσπαθούμε να μαγειρεύουμε καινούργια πράγματα. Κάνουμε γενικά, προσπαθούμε να εισάξουμε κάτι καινούργιο στη ζωή μας, αφού μένουμε τόσες πολλές ώρες μαζί, αναγκαστικά λόγω του εγκλεισμού, για να μάθουμε και πράγματα. Και υπάρχει και ένα πολύ ωραίο σύμβολο, το οποίο δείχνει ότι μέσα από μια δύσκολη κατάσταση υπάρχουν τρεις οπτικές. Η πρώτη είναι να φοβηθείς και να κλειστείς το καβούκι σου. Η δεύτερη είναι να δεις τι μπορείς να μάθεις από αυτή τη συνθήκη. Και η τρίτη είναι να γνωρίσεις καλύτερα ποιος είσαι μέσα από αυτή τη συνθήκη. Άρα, μήπως είναι καλύτερα να δούμε τη δεύτερη και την τρίτη οπτική, που είναι έτσι λίγο πιο θετικές. Και να αξιοποιήσουμε έστω αυτή την υποχρεωτική κατάσταση σε κάτι θετικό. Όσο μπορεί ο καθένας, γιατί μιλάμε τώρα από καθέδρας, αλλά εκεί έξω ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα, που μπορεί να είναι από οικονομικά, μπορεί να είναι από θέματα υγείας, μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν είναι για όλους η ίδια η καραντίνα. Για κάποιους είναι λίγο πιο εύκολη, για κάποιους είναι όμως και πολύ δύσκολη. Άρα ο καθένας από την πλευρά του, από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, για να γίνει αυτή η κατάσταση όσο γίνεται πιο καλή. Και το κυριότερο, ας θυμηθούμε πόσο άνθρωποι είμαστε και να επιδείξουμε αλτρουισμό αυτές τις μέρες. Αν γνωρίζουμε οικογένειες που δυσκολεύονται πολύ σε οτιδήποτε, σε οικονομικό επίπεδο, σε ό,τι άλλο επίπεδο μπορούμε να βοηθήσουμε δεδομένων των συνθήκων, να το πράξουμε, γιατί αυτό πραγματικά θα βοηθήσει και εμάς να νιώσουμε καλύτερα. Πάντα ο αλτρουισμός μας βοηθάει πρώτα εμάς και μετά τους άλλους, αλλά και εκείνους να αισθανθούν ότι είμαστε μια γροθιά όλοι σαν κοινωνία απέναντι σε αυτή την πανδημία.
Και έτσι νομίζω θα μπορέσουμε να βγούμε τουλάχιστον λίγο καλύτεροι από ό,τι όταν μπήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Και με αυτό έτσι το θετικό μήνυμα, κυρία Θεοδοσίου, να σας ευχαριστήσω πολύ ευχαριστώ. Για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα το απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.